Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να διαχειριστεί το προσφυγικό μόνη της. Είναι η κραυγή αγωνίας, από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, που προειδοποιεί για μια επικείμενη ανθρωπιστική κρίση στη χώρα. Στην Ιδωμένη, η κατάσταση χειροτερεύει καθημερινά. Οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες στη Μεθόριο με τα Σκόπια αγγίζουν τους 10.000. Ο καταβλισμός βουλιάζει. Πάνω από 7.000 άνθρωποι βρίσκονται εκεί και χιλιάδες άλλοι βρίσκονται σε κοντινά σημεία. Οι φράχτες και τα κλειστά σύνορα στέλνουν από αυτά τα παιδιά το δικαίωμα στο όνειρο της Δυτικής Ευρώπης. Πρέπει να περιμένουμε στην ουρά για νερό 4 με 5 ώρες. Για χιλιάδες ανθρώπους υπάρχει μόνο ένα μέρος από το οποίο διανέμεται νερό και τροφή, λέει αυτός ο άνδρας. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εκεί, το 50% των προσφύγων και των μεταναστών είναι μονογονεϊκές οικογένειες και συγκεκριμένα γυναίκες μόνες με τα παιδιά τους. Στο σύνορο της χώρας εκτιμάται πως βρίσκονται περίπου 24.000 πρόσφυγες. Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά πως ο αριθμός τους θα φτάσει τους 50 με 70.000 εντός του Μαρτίου. Από τη Δευτέρα, μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν, έχει επιτραπεί η διέλευση μόλις 300 προσφύγων. Την ίδια ημέρα, απελπισμένοι πρόσφυγες είχαν επιχειρήσει να εισέλθουν στο έδαφος των Σκοπίων, με τις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να τους αποθήσουν. Από την πλευρά της, η Αθήνα έχει καταθέσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης στην Κομισιόν ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες που συνεχώς αυξάνονται. Θα πρέπει να περιμένω στη σειρά μου, λέει ο Γιουσέφα το Χαλέπη. Χιλιάδες άλλοι πρόσφυγες προηγούνται και πρέπει να περιμένω. Σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου έφτασαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι. Ένας αριθμός που ισοδυναμεί με όσους βρέθηκαν στη χώρα ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του 2015.